δεν είναι πολύ ευχάριστο, αλλά είναι αυτό το οποίο πραγματικά στιγμάτισε τη ζωή μου και μπορώ να πω ότι την άλλαξε. Έχει να κάνει με την απώλεια της αδελφής μου. Δεν μου είναι καθόλου εύκολο να μιλάω για αυτή την ιστορία. Είναι η πρώτη φορά που μιλάω. Ήταν μεγαλύτερη η αδερφή μου, 5 χρόνια μεγαλύτερη. Την έχω χάσει βέβαια εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά αποφεύγω να μιλάω γιατί δεν θέλω να το αφήνω να με παίρνει από κάτω. Αισθάνομαι ότι παρόλο που ήταν κάτι τόσο τραγικό, βγήκαμε από αυτό πιο δυνατή. Και πραγματικά αισθάνομαι ότι όντως είναι κάπου εκεί ψηλά και με βλέπει. Και θέλω να πιστεύω ότι είναι χαρούμενη για μένα. Θέλω να τη θυμάμαι έτσι όμορφα, να θυμάμαι τις ευχάριστες στιγμές της. Και θα ήθελα πάρα πολύ, επειδή αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο που συμβαίνει τώρα στη ζωή μου, ο χορός, θα ήθελα πάρα πολύ να αφιερώσω αυτό το χορό σε εκείνη. Μπράβο, Τουντούρη, τα κατάφερες. Τι εννοείς? Να μας συγκινήσει. Εγώ σα συγκίνησα ή όλα με την. Εντάξει, είναι κάτι που δεν το έχει ξαναγνωρίσει. Ναι, εγώ πρώτη φορά το ακούω. Έμεινα λίγο. Παιδιά, πρέπει να κρατήσουμε ένα πολύ θετικό μήνυμα. Τι έχει, ρε παιδί μου, άσχετα με τη δημοσιότητα, με το αν κάποιο. Παιδιά, τι κουβαλάει ο καθένα. Ναι, κανεί δεν ξέρει, έχει πάρει μετάλλια, αν έχει πάρει μέρο σε ένα reality, σε ένα παιχνίδι, είναι τραγουδιστή. Πάντω, όλοι είναι άνθρωποι και όλοι κουβαλάνε μια ιστορία μέσα τους που... Και τέτοια γεγονότα διαμορφώνουν και το χαρακτήρα.